Οι εργαζόμενοι στον πόλο Μπορείου τα τελευταία δύο χρόνια αντιμετωπίσαμε μια ολομέτωπη επίθεση στα νησιακά μας δικαιώματα. Το εμπόριο, το οποίο περιλαμβάνει ξεχωριστούς χώρους εργασίας, πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, μπορομάναζα κλπ., αλλά και ειδικότητες εργαζομένων όπως πολιτές, εργάτες, γραφείς, διαδρομής, καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό των χώρων ευθύνης της Ομοσπονδίας Ειδικών Υπαλλήλων. Η επίθεση αυτή χρησιμοποίησε ως κύριο όπλο την πανδημία και τα lockdown για να επιβάλλει μια σιγή νεκροταφείους χώρους δουλειάς, προσπαθώντας να θυμώσει τους εργαζόμενους για τα σωματεία τους. Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο χωρίστηκαν σε δύο κύριες κατηγορίες. Στη μία να προσπαθούν να επιβιώσουν με το μισό του εισοδήματός τους λόγω της αναστολής εργασίας στην οποία είχαν περιέλθει, και στην άλλη, εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ και σε αντιποθήκες διανομής των διαδικτυακών παραγγελιών να δίνουν στην κυριολεξία μάχη επιβίωσης. Οι εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ βρέθηκαν να εργάζονται μέσα σε πρωτόκολλες συνθήκες ανοικοποίησης, με ανύπαρκτα ωράρια, άσχετες βάρδιες, με απειλές και τρομοκρατία, με δουλειές την Κυριακή, είτε με κλειστά είτε με ανοιχτά ρολά, και κυρίως χωρίς τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας απέναντι στην πανδημία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο χώρος δεν μπορεί να μετρά νεκρούς, τόσο λόγω του κορονοϊού, όσο και από κεφαλικά και καρδιακά επεισόδια μέσα στους χώρους δουλειάς, από την πίεση και το συνεχές τρέξιμο από κόστο σε κόστο. Οι εργαζόμενες μητέρες ήταν αντιμέτωπες με τις απειλές εργοδοσίας που θα τολμούσαν να ζητήσουν άδεια ειδικού σκοπού προκειμένου να είναι στο σπίτι μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους, αφού τα σχολεία παραμέναν κλειστά. Κι αν την έπαιρναν, χρησιμοποιούνταν ως αποδιοκοπέ η κράτη από την εργοδοσία για να δικαιολογήσει στους όλους τους εργαζόμενους την ανάγκη να ξεχάσουν τα ρεπό και τα ωράρια και να δουλέψουν έτσι ώστε να βγει δουλειά. Βάψαν τους εργαζόμενους στο σούπερ μάρκετ ως ήρωες και την εργασία τους απαραίτητη για την επιτεύξη του εθνικού στόχου για να κρύψουν κάτω από αυτούς τους τίτλους την εκτείναξη της εκμετάλλευσης που έφτανε στα όρια της ψυχοσωματικής και ψυχολογικής αδικίας και την καταπαράδοση του κάθε εργατικού δικαιώματος. Μεγάλα επιχειρησιακά σωματεία του χώρου, με τους χιλιάδες ψηφίσαντες τα οποία θεωρούν το βαρύ πυροβολικό της Ομοσπονδίας Ειδικών Υπαλλήλων, έλαψαν για μια ακόμη φορά τη απουσία τους και οι κάνες τους έγιναν πάλι άκαμπτες. Ήταν τα σωματεία που χθες αποχώρησαν από εδώ λόγω ευθυξίας όταν έβλεπαν να παίρνει ταξικό χρώμα το σώμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνεδρίου. Τα κρατικά ταξικά σωματεία σήκωσαν ένα δυσανάλογο βάρος και προσπάθησαν να βρεθούν στο πλευρό των δεκάδων συναδέλφων που απευθύνονται καθημερινά σε αυτά. Με παρεμβάσεις, με κινητοποίηση σε καταστήματα και γραφεία και αποθήκες. Με τις μέρες δράσης σούπερ μάρκετ εκδικήσαμε λύσεις για τα μικρά και τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε. Μαζί με τους εργαζόμενους, σπάσαμε το κλίμα τρομοκρατίας που επέβαλε η εργοδοσία, που βασιζόμενη σε νόμους και υπουργικές αποφάσεις της κυβέρνησης, είδε την πανδημία ως μία ακόμα ευκαιρία εμπλουτισμού. Τα πρωτόκολλα υγείας μετατράπηκαν σε πρωτόκολλα κέρδους και μετάδοση του ιού, αδιαφορώντας για την υγεία και ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των καταναλωτών. Οι εργαζόμενοι βρέθηκαν από τη μια στο στόχαστρο της εργοδοσίας με τις πιο ακραίες απαιτήσεις της και απ' την άλλη εκτεθειμένοι από μια ανύπαρκτη κρατική και κοινωνική πολιτική. Οι αφόρτες συνθήκες εργασίας συνοδεύτηκαν με την απάνθρωπη κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και την κατάσταση του εθνικού συστήματος υγείας. Συνάδελφοι εργαζόμενοι με χρόνια αλλά και έκτακτα προβλήματα υγείας αντιμετώπισαν τεράστιες δυσκολίες πρόσβασης μέχρι και αποκλεισμό από νοσοκομεία για τη θεραπεία τους, αναγκάζοντάς τους να εργάζονται έτσι σε αυτές τις συνθήκες με όποιο κίνδυνο έπρεπε αυτή την υγεία τους. Συνάδελφοι, συνάδελφοι, για μια ακόμη φορά, με αφορμή την πανδημία και την πείρα που αποκομίσαμε από αυτήν, τίθεται επιτακτικά το ερώτημα τι είναι αυτό που μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο αντίσταση απέναντι σε κάθε εργοδοτική και κυβερνητική επίθεση. Την απάντηση τη δίνουν οι πρόσφατοι αγώνες εργαζομένων στο Ινιφούτ και στην Κόσκο. Οι εργαζόμενοι αυτοί, σε αυτούς τους χώρους, με την οργάνωσή τους, τους αγώνες τους, τη μαζική τους συμμετοχή, κατάφεραν να ακουστούν, να διεκδικήσουν και τελικά να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους. Αυτό το δρόμο καλεί για μια ακόμη φορά η δράση να απαντήσουμε μαζί με κάθε τίμη του συνδικαλιστή, βάζοντας το επίκεντρο τα συμφέροντα της τάξης μας. Κλιμακώντας τους αγώνες μας και απομονώντας από το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Η εργοδοσία και τα τσιράκια της δίνουν καμία θέση ανάμεσά μας. Τόσο η διαχείριση της πανδημίας, όσο και ο νέος εργασιακός νόμος δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι μόνο οι εργαζόμενοι και η οργάνωσή τους μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε κάθε επίθεση της εργοδοσίας της κυβέρνησης. Για όσους δεν συμβιβάζονται τη σημερινή κατάσταση, αλλά και με αυτού που προετοιμάζουν για τα παιδιά μας, η μόνη επιλογή είναι η στήριξη της ΔΑΣ στην Ομοσπονδία Ειδικών Υπαλλήλων.